το σημάδι. Έτσι. Έδωσε τρεις, φύγανε στον αέρα, η μία με πήρε εδώ. Τι να σας πω. Τίτλος τιμής είναι. Στη συνέχεια όταν του τρως, είπατε, του όταν είπατε. Τρως από ένα κτίνος, όταν τρως από ένα κτίνος ένα χτύπημα, ας το πάρει ο καθένας για το δικό του μάγουλο. Εγώ είπα, να τον χαίρεται η μάνα που τον έκανε. Τον είχε πιάσει αμόκ δηλαδή από ένα σημείο και μετά. Δεν θα κάνω ψυχανάλυση, αγαπητά συναδελφέ. Γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Ωραία. Δεν θα απαντήσω στις τέτοιες ερωτήσεις. Λυπάμαι πάρα πολύ. Θα πάω στον Περισσό. Υπάρχει ανακοίνωση από το κόμμα. Δεν είμαι απλώς η Λιάνα που τσαντίστηκε σε μια γωνία σε ένα καφενείο. Είμαι υποψήφια βουλευτής, τόσα χρόνια βουλευτής με το Κομμουνιστικό Κόμμα και αυτό το χτύπημα δεν είναι στη Λιάνα. Είναι στο κόμμα. Και είναι από ένα κύριο επομένως, που έχει υποστεί τόσα και τόσα. Την απάντηση θα την πάρουν από το κόμμα. Δεν είναι προσωπικό το ζήτημα. Καταλάβετε το. Είναι προσωπικό για τον καθέναν αν αισθάνεται πολίτης σε αυτή τη χώρα το 2012. Και αν έχει αντίληψη δημοκρατίας και πολιτικών δικαιωμάτων, ο λαός είναι που πρέπει να τα υπερασπιστεί. Εγώ, δόξα τω Θεώ, ξέρω και πώς να υπερασπιστώ τον εαυτό μου και το κόμμα πώς να υερασπιστεί τα δίκαιά του. Είναι όμως και θεσμικό, είναι και θεσμικό, η αστυνομία παρενέβη, τι είπατε? Τι να παρενέβει η αστυνομία, σε ποιο πράγμα να παρενέβει η αστυνομία? Μιλήσατε, κάνατε, καταθέσατε. Πιστεύετε στα αλήθεια ότι είναι από τις υποθέσεις που λύνονται με μήνυση? Θα σας απαντήσω ομά, ως βουλευτής του ΚΚΕ. Μάλιστα. Και ως άνθρωπος του 2012, μετά από ένα τέτοιο επεισόδιο, δεν καταδέχομαι να κάνω μήνυση. Δεν σας ανησυχεί ότι αυτοί οι άνθρωποι θα είναι στη Βουλή και σε κάποιες συζητήσεις ίσως να ξεφύγουν? Το αν θα είναι στη Βουλή ή όχι δεν είναι αποτέλεσμα της μήνυσης της δικής μου. Είναι αποτέλεσμα της ελεύθερης βούλησης των Ελλήνων πολιτών. Αν θελήσουν οι Έλληνες να τους βάλουν στη Βουλή, θα τους λουστούν κιόλας. Εγώ πάντως θα τους αντιμετωπίσω. Στα ίσα και πιστέψτε με, στον ήλιο συνηθίζω να φοράω γυαλιά γιατί με ενοχλεί στα μάτια. Αποφασισμένη ήμουν σήμερα να μην φορέσω γυαλιά για να μην νομίζω ότι σκιάχτηκα. Γεια σας.